αυτή η παλιά απόφαση πράγματι του Δημοτικού Συμβουλίου για καμία δομή στη Λέσβου ήταν πάγια θέση και της Δημοτικής μας Αρχής. Υπό τα δεδομένα που υπήρχαν τότε, ειδικά το τελευταίο διάστημα τότε με τα περσινά επεισόδια της Καράβας, όπου δικαιολογημένα ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί και ζητούσε εγγυήσεις για τη σωστή διαχείριση του μεταναστευτικού, τη στιγμή που η κυβέρνηση επέλεξε μία θέση για νέο κιτ, χωρίς ουσιαστικά διαβουλεύσεις, αλλά κυρίως χωρίς να δώσει δείγματα γραφής για το θέμα της αποσυμφώνησης που ήταν μείζονο σημασία στην εποχή εκείνη. Θυμίζω ότι τότε το Φεβρουάριο και μέχρι πρόσφατα οι ροές ήταν πολύ μεγάλες και κυρίως οι μετανάστες που βρίσκονταν στο νησί ήταν πάνω από 25.000. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μία δυσπιστία και καχυποψία ότι θα υπήρχε ένα ακόμα κιτ μέσα στο υφιστάμενο κιτ. Μάλλον εκτός του υφισταμένου κιτ. Αυτά τα δεδομένα στην πορεία αλλάξανε. Είδαμε πράγματι ότι η νέα κυβέρνηση επέδειξε μία ευαισθησία στο μεταναστευτικό και τήρησε τις προεκλογικές της εξαγγελίας όσον αφορά πρώτον την φρούρηση, τα θαλάσσια σύνορα να τα φυλάτει, μία λογική αποσυμφόρησης και έχουμε αυτή τη στιγμή το ΚΙΤ να φιλοξενεί περίπου 7.500 μετανάστες και μία καινούργια νομοθεσία που όντως έφερε μία αποσυμφόρηση εν της πράγμαση, διότι τα αιτήματα των μεταναστών έρχονται και εξετάζονται γρήγορα και έχουμε αποφάσεις οι οποίες εκτελούνται και ξέρουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι παλαιότερα ποιοι μετανάστες έχουν ή δεν έχουν το δικαίωμα να μείνουν με την διαδικασία, με την αναγνώριση του ασύλου στο πρόσωπό τους. Αυτά τα δεδομένα ήρθαν λοιπόν και μας δώσανε μια ελπίδα ότι πράγματι κάτι μπορεί να γίνει διαφορετικό στην κατεύθυνση μιας διαχείρισης του μεταναστευτικού. Τα πράγματα αλλάξανε πάρα πολύ μετά τα πρόσφατα γεγονότα του Σεπτεμβρίου με το κάψιμο της Μόριας, όπου εκεί δυστυχώς, ενώ η Μόρια ήταν κυριολεκτικά η ντροπή της Ευρώπης, ήταν κάτι το οποίο είχε παγιδεύσει όλο το Δήμο Μυτιλίνης και το νησί μας, το είχε δυσφημίσει σε απόλυτο βαθμό, ενώ φάνηκε μία νότα ελπίδας ότι κάτι θα αλλάξει με τα νέα δεδομένα που δημιούργησε, δυστυχώς στη θέση της ήρθε και δημιουργήθηκε ένα νέο πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή έγινε ένα τεράστιο κιτ, ένα μαμούθ κιτ μέσα στον ιστό ουσιαστικά της πόλης, σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Μυτιλίνης, μέσα στον οικονομικό πνεύμονα της πόλης, εντός κατοικημένων περιοχών της Παναγιούδας, του Αφάλωνα κλπ. Και σε απόσταση τέτοια που ανά πάσα στιγμή αυτοί οι μετανάστες, βγαίνοντας έξω από το κιτ, θα βρίσκονταν και βρίσκονταν μέσα στο κέντρο της Μυτιλίνης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εικόνα της πόλης, για την οικονομική ζωή, για την ασφάλεια, για την πανδημία και όλα τα σχετικά. Αυτό δημιούργησε μία αφόρητη κατάσταση που άλλαξε τα δεδομένα σε σημείο που μας έκανε να αναρωτιόμαστε τι πρέπει να γίνει, γιατί πλέον δεν υπήρχαν ούτε δυνατότητα να εθελοτυφλούμε, ούτε μπορούσαμε να λέμε ότι μένουμε σε μία παλιά απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα. Υπό αυτές τις συνθήκες, με αίσθημα πραγματικά ευθύνης και με διάθεση να λύσουμε το πρόβλημα στη βάση του και να μην εθελοτυφλούμε πλέον στην κατεύθυνση το ότι βλέπουμε αλλά κάνουμε πως δεν βλέπουμε, διότι το κίτ ήταν εκεί, το κίτ είχε ένα ζωντανό πληθυσμό ανεξέλεγκτο, θα μπορούσε να γίνει με τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις όσο ήθελε να βάλει ο κόσμος, η κυβέρνηση και η εκάστοτε πολιτική ηγεσία και όλα αυτά μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης με αποτέλεσμα να έχουμε το φόβο πλέον για τις ίδιες τις ζωές μας και την προοπτική της κατάστασης που ζούμε εδώ πέρα στο νησί μας. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν ανέλαβε πρωτοβουλία Δημοτική Αρχή και είπε ότι πρέπει να κάνει μια πρόταση στην κατεύθυνση πλέον των ρεαλιστικών δεδομένων που υπήρχαν, ζητώντας επισταμένα να κλείσει το νέο κιτ, αυτό που δημιουργήθηκε το προσωρινό όπως μας είπανε, προτείνοντας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένους χώρους, συγκεκριμένες περιοχές, όπου θα μπορούσε δυνητικά, γιατί την επιλογή τη συγκεκριμένη την κάνει το κράτος,
και το Υπουργείο και, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα μπορούσε δυνητικά να υπάρξει ένα νέο kit. Αυτό κάναμε, με αίσθηση πραγματικά ευθύνης και με διάθεση να δούμε το πρόβλημα στην ουσία του και όχι να κάνουμε μια πολιτική απλώς δηλώσεων στην κατεύθυνση ότι επιθυμούμε λύση και να μην έχουμε υπόψη ούτε τη γεωγραφική θέση της Λέσβου, που ούτως ή αλλιώς είναι θέση που συνεχώς θα έχουμε ροές, δεν εξαρτώνται από εμάς τις ροές, χωρίς να βάζουμε στην άκρη τα δεδομένα που δημιουργηθήκαν, έστω και με τις νέες ελπιδοφόρες καταστάσεις που υπάρχουν, δηλαδή όπως είπαμε τη φύλαξη των συνόρων και την ταχεία αποσυμφόρηση που υπάρχει. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν προτείναμε τις συγκεκριμένες θέσεις και περιμένουμε τα νέα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο καθένας μας θα μπορεί υπό την λογική το ότι δεν βλέπουμε τι υπάρχει σήμερα, να έχει πάρα πολλές συστάσεις. Έχουν πάρα πολύ δίκιο συνάδελφοι που θέτουν ζητήματα που ουσιαστικά μας βάζει όλους πρώτων ευθυνών μας, γιατί και οι συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ευθύνες απέναντι στον κόσμο που τους εξέλιξε και τους έφερε εκεί που είναι, να ζητήσουν εξηγήσεις. Και εκεί είμαστε κι εμείς. Είμαστε λοιπόν εκεί μαζί τους να κάνουμε πολύ μεγάλες διαπραγματεύσεις όταν έρθει η ώρα και ξέρουμε ποια τα δεδομένα συγκεκριμένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε τις θέσεις μας, οι οποίες είναι αδιαπραγμάτευτες, που λένε ότι το kit θα είναι με γενικό πληθυσμό 3.000 τουλάχιστον, μάλλον 3.000 μεταναστών, θα είναι σε περιοχή εκτός αστικού ιστού και μη κατοικημένης περιοχής, θα είναι με απόλυτη τήρηση των κανόνων του περιβάλλοντος και της σωστής λειτουργίας του kit αυτό στην περιοχή αυτή, με απόλυτη ασφάλεια ότι θα διασωθεί ο φυσικός χώρος που θα λειτουργεί, όπως είναι το δάσος κλπ. Και ότι θα λειτουργεί μια κλειστή δομή με παράλληλο κλείσιμο όλων των υπαρχόντων δομών, έτσι ώστε και ο καρατεπές, το δημοτικό δηλαδή kit, αυτό το μικρό kit που έχει ο Δήμος Μυτιλήνης, να κλείσει, και το Μαυροβούνι, το μεγάλο, το Mammoth Kit το οποίο υπάρχει, να κλείσει, και οι δομές μέσα στα διαμερίσματα να κλείσουν, και γενικώς θα πάρουμε πρωτοβουλία να λύσουμε το πρόβλημα το μεταστευτικό στη βάση του, μεταφέροντας τους μετανάστες σε περιοχή που δεν θα ενοχλούν, θα είναι διαχειρίσιμο το νούμερο, θα είναι με συνθήκες συγκεκριμένες που θα είναι καλό και για αυτούς και για το καλό της κοινωνίας του νησιού, των δημοτών και εν γέννη της κοινωνίας αυτής που έχει δώσει τον καλύτερο το εαυτό και τα καλύτερα δείγματα ανθρωπισμού όλο αυτό το διάστημα και ζητάει επιτέλους μια δικαίωση για τις ζωές των ίδιων και των παιδιών τους, γιατί δεν πάει άλλο. Εμείς είμαστε εδώ για να έρθουμε να ζητήσουμε οι όροι και οι προποθέσεις της λειτουργίας της να εξασφαλίζουν ότι δεν θα έχει καμία συνέπεια στις ζωές των κατοίκων όλων εμάς που ζούμε στο νησί. Υπό αυτή την έννοια είμαστε όλοι από την ίδια μεριά και με σωστό διάλογο και χωρίς δείγματα λαϊκισμού, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας, να μην έρθουμε να ενθαρρύνουμε σκέψεις και κυρίως στάσεις και συμπεριφορές που δίνουν την εντύπωση ότι πάμε να εξυπηρετήσουμε ένα κοινό και τους ακροατές μας με ερωτήσεις οι οποίες μπορούμε από μόνοι μας να παλέψουμε για να πάρουμε τις καλύτερες απαντήσεις. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, ναι, είμαστε από την ίδια πλευρά και ζητάμε να συμπορευτούμε όλοι για το καλύτερο αποτέλεσμα, και αυτό θα γίνει. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη μεγάλη χαρά για όλους αυτούς που την υπηρετούν να βλέπει το έργο χειροπιαστό και να το νέμονται και να το απολαμβάνουν και οι ίδιοι. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν έχουν ούτε χρώμα οι λακκούβες, δεν έχουν ούτε χρώμα και πολιτικό κόμμα τα προβλήματα π.χ. της ίδρευσης ή των σκουπιδιών, ούτε τα μεγάλα έργα που πρόκειται να γίνει. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς κάναμε ένα προσκλητήριο σε διάφορες πολιτικές παρατάξεις, οι οποίες οι δημοτικές παρατάξεις, να το πω καλύτερα, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συνάδελφοι ανταποκρίθηκα σε αυτό το κάλεσμα, θέσαμε υπόψη το σχέδιό μας, ζητήσαμε τη δική τους γνώμη σε αυτό, κάναμε ένα γόνιμο διάλογο και ήρθαμε σε πολλά πράγματα να συνδημιουργήσουμε κάποια σχέδια στην κατεύθυνση του καλύτερου δυνατού έργου για τον καλό των δημοτών. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θεωρώ τέτοιου είδους συνεργασίες και ανταλλαγής απόψεων
ότι δηλώνουν κάτι παραπάνω από αυτό που είναι, δηλαδή ανταλλαγή δημοκρατίας και γνώμης για το καλό της πόλης μας. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι πρόσφατα, μέχρι τα τελευταία μας δύο δημοτικά συμβούλια, οι συνεδριάσεις γινόταν διαπεριφοράς, που σημαίνει ότι ήταν μεν νόμιμες, αλλά με μια δυνατότητα διαλόγου στην ουσία περιθωριοποιημένη, μια και οι συνάδελφοι με mail που συμφωνούσαν, διαφωνούσαν ή ψηφίζανε λευκό, και με μια δυνατότητα γραπτής επεξήγησης για τις θέσεις τους, λαμβάναν μέρος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως καταλαβαίνετε από των πραγμάτων, αυτό περιόριζε τα πράγματα, και επειδή εγώ τουλάχιστον σαν πρόεδρος του οργάνου και πιστεύοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κορυφαίο όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Δήμου μας. Και παράλληλα η Δημοτική Αρχή δεν είχε κανένα λόγο να κρύψει το οτιδήποτε, γιατί ακριβώς εμείς και δουλεύουμε στο φως και θέλουμε τη συνένεση όλων. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν ήρθαμε σε επικοινωνία για να λύσουμε και πρακτικά θέματα με όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων και αποφασίσαμε με τη συνεργασία όλων να ξεκινήσουμε τουλάχιστον με αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος τις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη, γιατί θα θέλαμε να ήταν ζωντανές όπως ξέραμε, αλλά απαγορεύεται. Αυτό πέτυχε σαν εγχείρημα, πάμε καλά. Εκεί οι συνάδελφοι εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα και ακόμα περισσότερο στο μέλλον θα είναι αυτό ορατό, και νομίζω ότι τουλάχιστον δίνουμε μέσα στα πλαίσια των πραγματικών συνθήκων τη δυνατότητα να έχουμε καλές απαντήσεις. Πήρα μια απόφαση ότι θέλουν να διασπαστεί η ΔΕΙΑΛ, να γίνουν δύο εταιρείες ίδρυψης στη Δυτική Λέσβο και σε εμάς, για να υπάρξει ένας εξορθολογισμός του έργου της και του τιμολογίου του. Το μόνο το οποίο έχω να παρατηρήσω είναι ότι εγώ σαν δημότης και σαν πολίτης της πόλης μας πληρώνουμε όλοι εμείς που μένουμε στη Μυτιλήνη τα υψηλότερα δημοτικά τέλη και γενικά τα τέλη για τη λειτουργία της ΔΕΙΑΛ, διότι το υπόλοιπο νησί πληρώνει πολύ λιγότερα έως και καθόλου. Αυτή λοιπόν η αδικία για τους κατοίκους της πόλης πρέπει με κάποιες συγκεκριμένες στοχευμένες ενέργειες της ΔΕΙΑΛ να πάψει να υφίσταται. Αυτό θέλει να εξυπηρετήσει στην ουσία το όργανο διοίκησης της ΔΕΙΑΛ, να δημιουργήσει δηλαδή τις συνθήκες έτσι ώστε να τιμολογείται το αγαθό αυτό το ύψιστο που είναι το νερό κατά τρόπο που να είναι ισότιμο και ισόποσο με τους υπόλοιπους πολίτες όλη τη Λέσβο. Σήμερα λοιπόν οι Μυτιλινοί πληρώνουμε σχεδόν το 80% της δαπάνης έναντι όλου του υπόλοιπου νησιού. Αυτό είναι κάτι άδικο και το βλέπουμε στους λογαριασμούς μας σε μια εποχή που είναι πολύ δύσκολη οικονομικά και μετράει και το τελευταίο ευρώ, και υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι όποιες κινήσεις γίνουν στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της καλής διαχείρισης μόνο καλό νέο φέρνουν. Η διάσπαση των δύο δήμων έφερε προβλήματα πρακτικά, προβλήματα συνεργασίας και προβλήματα ουσίας. Εμείς τολμώ να πω ότι επειδή ακριβώς καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ο Δήμος της πρωτεύουσας του νησιού, ο Δήμος που έχει τις μεγαλύτερες ευθύνες, ο Δήμος που έχει εκ του νόμου την υποχρέωση ως διάδοχο σχήμα να αναλάβει, να εκτελέσει όλα τα υπόλοιπα των έργων σε όλους τους Δήμους, να δώσει τέμπο σε οτιδήποτε δραστηριότητα υπάρχει, ότι έχουμε μεγάλες ευθύνες και προς τον άλλο Δήμο. Θα ήθελα και ο άλλος ο Δήμος να ανταποκριθεί αντίστοιχα, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το καλό του νησιού μας, διότι είναι εντελώς χωρίς λόγο και χωρίς νόημα να υπάρχουν αντιδικίες μεταξύ μας όταν μιλάμε για το ίδιο μέρος, όταν όλοι ανήκουμε στο ίδιο το νησί και δεν υπάρχουν τελικά ωφελημένοι και μη ωφελημένοι από τη ζωή μας εδώ πέρα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν οποιαδήποτε προσπάθεια στην κατεύθυνση να λύσουμε γρήγορα τα προβλήματά μας είναι θετική. Οφείλω να πω ότι πολλά πράγματα τα οποία μέχρι χτες ήταν προβληματικά σήμερα γίνονται καλύτερα. Αυτό είναι το χρόνο νομίζω θα εξοραϊστεί. Ο Δήμος Μυτιλήνης είναι ένας Δήμος επιβαρημένος με το μεταναστευτικό, με πολύ μεγάλα προβλήματα, και οφείλουμε αυτό να το αναγνωρίσουμε, ότι δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του δημοτικού έργου και της προσπάθειας που γίνεται απορροφάται από την επίλυση των προβλημάτων γύρω από αυτό το θέμα. Ο άλλος ο Δήμος σχεδόν δεν έχει θέματα γύρω από το μεταναστευτικό, γιατί δεν φιλοξενεί μετανάστες στην περιοχή του. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και κυρίως με αίσθηση καλής διάθεσης για την επίλυση των κοινών προβλημάτων του νησιού μας πρέπει να πάμε μπροστά. Θα ήθελα να ευχηθώ στους συμπολίτες μου και σε όλο το νησί μας να έχουμε μια νέα
καλή χρονιά, καλύτερη από αυτή που έφυγε, που φεύγει μάλλον, χωρίς κορονοϊό, με την υγεία και την δυνατότητα των κοινωνικών μας επαφών γρήγορα σε όλους μας και κυρίως να υπάρξει μια ελπίδα για τον κόσμο, γιατί σήμερα είναι μια εποχή που η κατήφια και η κατάθλιψη χαρακτηρίζει τον κόσμο, έτσι ώστε να γυρίσουμε σελίδα, να ταινίσουμε το μέλλον με την αισιοδοξία που πρέπει και εδώ στην περιοχή μας, ακόμα περισσότερο με τα ειδικά προβλήματα που υπάρχουν, να είναι μια ελπιδοφόρα χρονιά και με καλά νέα και σε αυτά τα προβλήματα. Καλή χρονιά σε όλους.